παραλία. Λοιπόν, έχουμε το επόμενο hit, όπου έχουμε τον Σταμάτη τον Προπονά, τον Έλληνα αθλητή, εναντίον του Adrian Bichols, του Γερμανού. Adrian Bichols εμφανίστηκε πέρυσι πρώτη φορά στο Tour. Είναι και αυτός ανερχόμενος, όπως και ο Σταμάτης που έκανε την έκπληξη στον προηγούμενο αγώνα του EFPT και έφερε μια θέση στην τετράδα σε ένα από τους δύο αγώνες που γίνανε. Λοιπόν, βλέπουμε τον Adrian τώρα στην οθόνη μας, τον Γερμανό, στη δεξιά οθόνη μας. Έκανε ένα switch κόνο. He starts his hit very good, Adrian, with a switch κόνο. On the left side we have Stamatis. He's not planning at the moment. He's struggling to planning. Ο Stamatis προσπαθεί να πλανάρει. Αυτό το hit θα το πούμε στα ελληνικά εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον για τον Έλληνα rider. Λοιπόν, πηγαίνει switch. Μπαίνει ένα χέρι κατευθείαν, πολύ ωραία. Ο Bichols έχει κάνει ένα switch κόνο. Ο Bichols δεν τα καταφέρνει πολύ καλά με τον πολύ αέρα. Πηγαίνει switch stance τώρα. Σάκα για το Σταμάτη. Έχει κερδίσει έδαφος ο Σταμάτης. Ο Bichols πηγαίνει switch stance. Switch Atsu for Bichols. Switch Atsu για τον Bichols. Πολύ ωραία. Για να δούμε τι θα κάνει ο Σταμάτης. Σταμάτης παμπάρι, πηγαίνει για φλάκα. Διπλό φλάκα, πολύ ωραία. Φαίνεται ότι θα κάνει δύσκολη τη δουλειά του Γερμανού. Ή ο Γερμανός θα κάνει δύσκολη τη δουλειά του Σταμάτη. Για να δούμε. Πουνέτα για τον Adrian. Για να δούμε το Σταμάτη. Υπενθυμίζω, ο Σταμάτης είναι στην αριστερή η οθόνη. Και στη δεξιά οθόνη είναι ο Adrian που αυτή τη στιγμή δεν πλανάρει. Οπότε είναι ένα πλεονέκτημα για τον Σταμάτη. Ο Σταμάτης πηγαίνει switch stance. Switch cono, θα πάει για switch cono. Πολύ ωραία, αρκετά ψηλό. Οπότε από ό,τι φαίνεται ο Σταμάτης είναι μπροστά σε αυτό το hit μέχρι τώρα. Ο Bichols πηγαίνει switch stance. Κάνει duck το πανί, burner και για τον Bichols ο crash. Ο Σταμάτης είναι μπροστά, το βλέπουμε στην αριστερό μέρος της οθόνης. Θα πάει για punch. Ο crash και για το Σταμάτη δυστυχώς. Για να δούμε, δεν πειράζει. Νομίζω ότι είναι ήδη μπροστά. Σε λίγο θα έχουμε και τα αποτελέσματα από το προηγούμενο hit που είδαμε. Ο Στράλεν σίγουρα έχει περάσει και μάλλον και ο Γιάρντεν. Ο Σταμάτη σηκώνεται. Έχουμε και τον Adrian που έχει πάρει λίγο ταχύτητα. Σάκα μπροστά στο Σταμάτη ο Adrian. Ω, κράσο όμως. Ωραία. Από ό,τι φαίνεται έχει λίγο πλεονέκτημα ο Έλληνας αθλητής. Για να δούμε αν θα κάνει κάτι ωραίο τώρα. Έχουμε και τον Ντάβις Έφερς που δείχνει ένα πολύ ωραίο κόνο στη δεξιά οθόνη. Γκοζάντα για τον Σταμάτη. Το οποίο το κάνει πολύ ωραία. Από ό,τι φαίνεται το έχει κατοχυρώσει το hit. Για να δούμε. Ο Adrian πηγαίνει προς τα μέσα. Δεν φαίνεται να πλανάρει ικανοποιητικά. Πηγαίνει switch stance τώρα. Τα αποτελέσματα μόλις ανακοινώθηκαν. Είναι ο Στράλεν και ο Γιάρντεν όπως είπαμε. Ωραία. Μπέρνερ για τον Bichols. Ο Σταμάτης έκανε tag. Ο Σταμάτης έχει μείνει λίγο από αέρα τώρα. Σταμάτης προπονάς is quite in front in this hit. Let's see if Adrian can stop him. Let's see what happens. Πουνέτα για τον Σταμάτη. Adrian παίρνει αρκετή ταχύτητα. Κάνει punch. Oh, αρχίζει και... It's getting closer the hit. Αρχίζει και γίνεται πιο κοντινό. Ο Adrian πέφτει. Ο Σταμάτης πηγαίνει για punch, πάλι punch, ωραία. Ίσως αυτή η φιγούρα του εξασφαλίσει την νίκη. Για να δούμε, τώρα έχουν μείνει και οι δύο από αέρα. Μαζί με αυτό το hit γίνεται και το hit του Ντάβις Έφερς με τον Kenny Jansen. Ο Ντάβι έκανε μόλις πουνέτα. Ο Ντάβι σίγουρα θα περάσει αυτό το hit. Σε ένα λεπτό τελειώνει το hit. The end of the first for the second round, isn't it? That's the last 16. We're down to the first eight, and I know you can hear them already, but they're warming up. And the band is the trio of the Wildwind All Stars are going to kick you off with some nasty sounding music. I don't know whether you're going to be able to hear quite so well, but anyway, back to Nick. Tell us what's going on the rest of this heat, and then we're down to the last eight. Έτσι λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στους επόμενους 8.
Σπόκια το σταμάτη, ο Κράς. Ο Άντριαν δεν πλανάρει αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε όλοι ένας αθλητής να περάσει, να νικήσει. Θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για αυτόν και για μας. Σάκα για τον Τζάνσεν στο άλλο hit, αν και δεν νομίζω ότι έχει κάποια ελπίδα. Ο Σταμάτης έχει πάρει αρκετή φορά στο αριστερό μέρος οθόνης. Switch πλάκα για τον Άντριαν και μόλις τελείωσε το hit. Μόλις τελείωσε. Για να δούμε τι θα δούμε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Το επόμενο hit που θα δούμε είναι ο Βλάντιμιρ Γιακόβλεφ, ο Αγκστόν Ουατέγκη, ο Σόουζα Ντεπέτρο από την Βραζιλία και ο Νίκολας Ακαζιάν.